Να σα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα τη νέα μεγάλη και ανοιχτή όπω πάντα δημοσκόπηση τη ΑΛΚΟ για το Open. Είναι εδώ στο στούνδιο Διευθύνων Σύμβουλο τη Εταιρεία όπω κάθε φορά ο Κώστας Παναγόπουλο. Κώστα, σε καλωσορίζω. Να ξεκινήσουμε αμέσω, έτσι. Καταρχά, Όπω πάντα, πανελίνια δημοσκόπηση σε αντιπροσωπευτικό δείγμα χιλίων ατόμων με τι συνεντεύξει να ξεκινούν mm -hmm. στι 12 και να ολοκληρώνονται στι 17 Ιουλίου. Λοιπόν, μέχρι προχθέ λοιπόν μέχρι προχθές. και ξεκινάμε με το μεγάλο ερώτημα των ημερών μα. Πιστεύετε ότι οι απαγορεύσει για όσου δεν είναι εμβολιασμένοι είναι απαραίτητε για την προστασία τη δημόσια ανακοίνωση υγεία ή καλλιεργούν αδικαιολόγητο διχασμό. 54% κόστα λέει είναι απαραίτητε. 39% λέει ότι προκαλούν διχασμό. Δεν ξέρω πώ το διαβάζουμε. Και επίση, αν μπορεί να μα πει και ηλικια... ηλικιακά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα είναι προφανέ ότι μα διχάζει όλη αυτή η υπόθεση. Να πω ότι μέχρι τα 44 χρόνια η εικόνα είναι αντίστροφη. Είναι περισσότεροι δηλαδή αυτοί που θεωρούν ότι συνιστούν αδικαιολόγητο διχασμό από ότι, ότι είναι απαραίτητη η περιορισμή αυτή. Νίκη, είναι προφανέ ότι ένα μεγάλο μέρο τη κοινωνία έχει άλλη αντίληψη για τη διαχείριση τη πανδημία. Θα έλεγα και άλλη αντίληψη για τον εμβολιασμό γενικά. Mm. Και είναι τόσο υψηλό αυτό το 39% που μπορεί και να προκαλέσει εντάσει, κοινωνικά εννοώ. Αλλά και να καταστήσει κάποια μέτρα λιγότερο αποτελεσματικά. είστε. Λοιπόν, επαιτειακή ε, φύση, θα έλεγε κανεί το επόμενο ερώτημα. Συμπληρώνονται πια δύο χρόνια από τι εκλογέ. Δύο χρόνια λοιπόν μετά είστε πολύ, αρκετά λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση και από τον ΣΥΡΙΖΑ ω αξιωματική αντιπολίτευση. Το 41% το λέω κωδικοποιημένα και. Ε, με τα ποσοστά αθριζόμενα είναι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση, το 22% από τον ΣΥΡΙΖΑ ω αντιπολίτευση. Είναι προφανώ θετικό για την κυβέρνηση το γεγονό ότι το ποσοστό των ικανοποιημένων είναι υψηλότερο από εκείνο που πριν δύο χρόνια. Πήρε η Νέα Δημοκρατία κερδίζοντα τι εκλογέ, ενώ αντιθέτω το ποσοστό ικανοποίηση για το ΣΥΡΙΖΑ υπολείπεται σημαντικά mm -hmm. του εκλογικού του ποσοστού. Λοιπόν, να το αναλύσουμε και σε τομεί, γιατί έχετε ζητήσει η Κώστα από του πολίτε να αξιολογήσουν το έργο τη κυβέρνηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο τη προηγούμενη κυβέρνηση σε μια σειρά νευραλγικών τομέων. Στην πρώτη μα κάρτα, λοιπόν, εξωτερική πολιτική οικονομία, μεταναστευτικό προστασία περιβάλλοντο. Κώστα. Εδώ έχουμε τέσσερι σημαντικού τομεί, του οποίου η κυβέρνηση αξιολογείται σαφώ ω καλύτερη από την προηγούμενη. Μάλιστα, στην εξωτερική πολιτική και στην οικονομία τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά. Υψηλότερα από την εκλογική επιρροή τη Νέα mm -hmm. Δημοκρατία. Η διαφορά όμω είναι σαφή και στο μεταναστευτικό και στην προστασία του περιβάλλοντο. Να δούμε του επόμενου δύο τομεί. Είναι η υγεία και η παιδεία. Εν μέσω πανδημία, βεβαίω το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Εδώ έχουμε προβάδισμα για την κυβέρνηση που θεωρείται καλύτερη, αλλά οριακό. Mm -hmm. Και πρόκειται για δύο τομεί κρίσιμου για την καθημερινότητα. 37% έναντι 36% για την υγεία, 34% έναντι 33% για την παιδεία. Είναι πολύ σημαντικό το πώς θα εξελιχθούν αυτοί οι τομείς τους επόμενους μήνες σε σχέση με την αξιολόγηση του κοινού. Ναι. Η εικόνα πάντως αντιστρέφεται στους δύο τομείς που ακολουθούν και θα τους δούμε αμέσως τώρα, είναι τα εργασιακά και η εγκληματικότητα. Εδώ και μήνε στι δημοσκοπήσει μα έχουμε αποτυπώσει ότι αυτοί οι δύο τομεί είναι προβληματικοί για την κυβέρνηση. Mm -hmm. Αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά. Σε αυτού του δύο τομεί, λοιπόν, η εικόνα είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι σαφώ χειρότερη από την προηγούμενη. Λοιπόν, και α προσωποποιήσουμε τώρα τα πράγματα, εστιάζοντα σε επίπεδο κορυφή, να δούμε την επόμενη κάρτα. Η γνώμη σα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι καλύτερη, ίδια ή χειρότερη από αυτήν που είχατε στι εκλογέ. Και αντίστοιχο το ερώτημα για τον κύριο Τσίπρα. 31% λοιπόν για τον Πρωθυπουργό απαντούν καλύτεροι, 37% ίδια, 30% χειρότεροι. Για τον κύριο Τσίπρα, 10% καλύτεροι, 52% ίδια, 33% χειρότεροι. Πολύ κωδικοποιημένα να πω ε, ότι η εικόνα για τον Πρωθυπουργό είναι καλή. Ένα στου τρει έχει καλύτερη σήμερα γνώμη από ό,τι είχε πριν δύο χρόνια. Mm. Η εικόνα για τον κύριο Τσίπρα είναι σταθερή, αλλά όχι καλή. Ε, το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι είναι, έχουν καλύτερη γνώμη σήμερα είναι το 1 τρίτο αυτών που έχουν χειρότερη από ό,τι είχαν πριν δύο χρόνια. Υπάρχει μια διαφορά λοιπόν εδώ, η οποία δηλώνει κάποια πράγματα. Για να το δούμε τώρα, όταν θέτουμε το ερώτημα για την καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία. Ποιον εμπιστεύεστε λοιπόν περισσότερο, 40% τον κύριο Μητσοτάκη. Οι τηλεθεατέ μα βλέπουν και εξελικτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων. 32% ο κανένα, 22% ο κύριο Τσίπρα. Θα έλεγα ότι έχουμε για έναν ακόμα μήνα την ίδια σταθερή εικόνα που παρακολουθούμε εδώ και πολλού μήνε. Νίκη. Το προβάδισμα στο δίκτυο εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού είναι ευρύ. Θα έλεγα είναι διπλάσιο σχεδόν το ποσοστό του από εκείνο του αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευση. Και όπω πάντα η τελευταία μα κάρτα, η πρόθεση ψήφου στα έγκυρα. Για να τα δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. 36,9% για τη Νέα Δημοκρατία, 24,1 ΣΥΡΙΖΑ, το 7% το κίνημα αλλαγή, 5,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 4,6% η Ελληνική Λύση. Για το μέρα 25 είναι 3,6 το ποσοστό, 1,6 για την πλεύση ελευθερίας, 5,2 άλλο και η αναποφάσιστη στο 11,5. Επιστροφές στην προηγούμενη κάρτα για να το σχολιάσουμε συνολικά. Σταθερά τα ποσοστά για Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφορά βρίσκεται στις 12,8 ποσοστιαίες μονάδες, παραμένει μεγάλη. Άνοδο σημαντική για την ελληνική λύση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Μικρότερη άνοδος για το Κινάλ και το μέρα 25. Νίκη, Διατηρείται και σε αυτή τη δημοσκόπηση, δύο χρόνια μετά τις εκλογές, η πολιτική κυριαρχία Κυριάκου Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας. Να σημειώσω ότι είναι μόλις η δεύτερη φορά στα τελευταία 20 χρόνια mm -hmm. που στο μέσον της κυβερνητικής θητείας το κόμμα που κυβερνά διατηρεί προβάδισμα εναντί εκείνου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κώστα, σε ευχαριστούμε θερμά.